Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα και πάμε να συνομιλήσουμε και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σεραφείμ Αλεξίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα της μελέτης του Αριστοτελείου. Βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση στους πτυγμούς. Πραγματικά, εισαγωγικά, δεν σας έχω χάσει αυτή τη στιγμή, όμως θα προσπαθήσω να σας πω αυτό που συμβαίνει. Μισό εκατομμύριο περίπου άνθρωποι πνίγονται κάθε χρόνο στον κόσμο, το 75% στη θάλασσα, το 25% στις πισίνες και ένα 5% στις λίμνες και τα ποτάμια. Πρώτη στην Ευρώπη λοιπόν στους πνιγμούς, δεύτερη στον κόσμο. Θα έλεγα λοιπόν ότι με τη μελέτη μας, η οποία είναι και συγκεντρωτική και αναλυτική, αποδεικνύεται, αναδεικνύεται ότι έχουμε αυξητική τάση στους πνιγμούς, τόσο στους υπερήλικες, στους ενήλικες, αλλά κυρίως και στα παιδιά σε ηλικία μέχρι και 15 ετών. Δεν υπάρχει ενημέρωση του κόσμου, δεν υπάρχει παιδεία όσον αφορά στη συμπεριφορά μας στο νερό. Γιατί είμαστε στο 2014, θα νόμιζε κανείς ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να είναι σίγουρα. Τι δείχνει η μελέτη? Έχετε δίκιο. Η μελέτη δείχνει ότι παρά την ενημέρωση, παρά τις προσπάθειες, παρά τα προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται τόσο από τους δήμους, με κάλυψη ναυαγοσωστών στις παραλίες και όλα αυτά, πραγματικά η τάση να είναι αυξητική. Και αυτό είναι το σημείο εκείνο το οποίο αναδεικνύεται στη μελέτη. Γιατί η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα, οπότε εντάξει, κόσμος στο κέντρο της χώρας προφανώς να μην έχει την επαφή με το νερό, αλλά και πάλι θα έπρεπε ίσως να εντατικοποιηθεί αυτό το κομμάτι του να γνωρίζουμε τους κινδύνους στο νερό και την προφύλαξή μας. Έχετε απόλυτα δίκιο. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η χώρα μας με τις 15.000 περίπου χιλιόμετρα παραλίες Αιγιαλούς και με τα 3.500 νησιά να βρίσκεται πράγματι στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε ο πληθυσμός να μάθει την κολύμβηση, κυρίως οι ενήλικες και τα παιδιά. Και όλοι οι φορείς, κυρίως οι Δήμοι, αλλά και εμείς με το Πανεπιστήμιο, ερχόμαστε με αυτή τη μελέτη, αλλά και με εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα αρχίσουμε από το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε οι πνιγμοί να περιοριστούν, διότι, όπως σας έχω πει, έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια οι πνιγμοί και έχουμε φτάσει στους 400 περίπου πνιγμούς το 2012. Μια τραγική κατάσταση να χάνονται τόσοι άνθρωποι σε μια περίοδο και μάλιστα σε αυτό το ωραίο περιβάλλον που είναι η χώρα μας με τις ωραίες παραλίες και τα καλύτερα νερά σε όλο τον κόσμο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για τα στοιχεία που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.